Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα, ο Σεφ Μάρκο Ρώση μαγειρεύει συνταγές από τρεις διαφορετικές χώρες. Με το ένα, δύο, τρία, έλα. Ιταλικό σπαγκέτι με μπρόκολο και ντοματίνια. Λίγα λαχανικά. Ναι, όχι λίγα, θα τα βάλεις όλα. Τα μεξικάνικα χωριάτικα αυγά με χοιρινό αλαντικό. Είναι ρε παιδί μου, είναι γεύση για μερακλίδες. Τα έχει όλα και ταυτόχρονα έχει και μια φινέτσα. Και τη λαχταριστή βενεζολάνικη κρέμα καραμελέ. Θα δοκιμάσουμε από εδώ. Από εννοείται, γιατί εδώ έχει πιο πολλές καραμελίτσες. Ανταποκριτής γεύσης όπως κάθε Τετάρτη με τον Μάρκο Ρώση. Ένα πάρα πολύ ιταλικό όνομα, το οποίο σε κάνει να φαντασιώνεις σε άλλα πράγματα από αυτά που τελικά μάλλον είσαι. Δηλαδή είσαι το 1 τρίτο Ιταλός, ο μπαμπάς είναι μισός Ιταλός, όλοι οι υπόλοιποι είναι Έλληνες. Ναι, εντάξει, στην ουσία καταγωγή, ο πατέρας μου είναι καθολικός, από τη Σύρο, τους παλιούς καθολικούς. Ναι. Έξω και το, το έχεις όμως κάτι και στο Αξάν και σε όλα αυτά. Και γενικά θα μας πας μια βόλτα στον κόσμο. Ναι. Θα περάσουμε από Μεξικό, Βενεζουέλα, Ιταλία. Πώς όμως αυτό αντιπροσωπεύει τη δική σου πορεία? Βασικά είχα κάνει ένα ταξίδι στη Βενεζουέλα πρόσφατα για ένα δικό μου project που ετοιμάζω. Τι είναι αυτό, στη Βενεζουέλα πήγες να το ετοιμάσεις? Στη Βενεζουέλα. Γιατί, τι έχει μέσα? Έχουν πολύ καλό street food στη Βενεζουέλα. Ναι, αν κάνεις κάτι με street food, τι βιβλίο? Όχι, γενικότερα μου αρέσει να ταξιδεύω και θα ήθελα να ετοιμάσω κάτι όσον αφορά τη Βενεζουέλα. Κάτσα περίπου ένα μήνα στη Βενεζουέλα. Ναι. Και ήταν φανταστικά. Το Μεξικό, έχεις περάσει από εκεί? Δεν έχω περάσει το Μεξικό, απλά είχα δοκιμάσει τα Huevos Rancheros, τα οποία είναι αυγά. Χωριάτικα αυγά που λέμε. Μπράβο, τα κάνανε στο Μεξικό στις φάρμες. Ναι, τα σερβίρανε με ρύζια και φασόλια, πολύ άμυλο δηλαδή. Ναι, τέλειο όμως, πάρα πολύ ωραίο. Και εσύ εκτός από σεφ, γιατί δουλεύεις και σε σεφ, ναι, ή κάνεις, επιβλέπεις διάφορα μενού, είσαι και blogger. Μαϊντανός, είσαι και λίγο Μαϊντανός. Είμαι και λίγο Μαϊντανός. Ήταν μια ιδέα που πέρσι υλοποιήθηκε. Αυτό πώς γίνεται, γιατί συνήθως ο blogger, λέμε ότι ας πούμε, συνήθως ο blogger είναι κάποιος ερασιτέχνης, ναι, ο οποίος θέλει να μοιραστεί με άλλους ερασιτέχνες αυτά που μαγειρεύει κάθε μέρα στην κουζίνα του. Ένας σεφ ο οποίος είναι επαγγελματίας, με ποια λογική κάνει ένα blog? Είναι blog με ένα διαφορετικό κόνσεπτ, δηλαδή το κόνσεπτ του Μαϊντάνου είναι ανθρωποκεντρικό. Εμείς πηγαίνουμε σαν ομάδα στα σπίτια αυτών που θα μας μαγειρέψουν και μας δείχνουν κάτι μέσα από την κουζίνα τους, από το χαρακτήρα τους, μέσα από το φαγητό τους, οπότε είναι λίγο... Είναι λίγο ειδονοβλεπτικό δηλαδή, είναι μια ματιά μέσα από την κλειδαρότητα, ναι, κάπως έτσι, στις κουζίνες κάπως των έτσι ανθρώπων, η οποία βέβαια ματιά, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από τη ματιά στην κρεβατοκάμαρη, έτσι, ναι, και πιο νόστιμη. Εννοείται. Ωραία, και θα ξεκινήσουμε βέβαια με την μισή πατρίδα σου. Την Ιταλία και θα κάνουμε μια εξαιρετική μακαρονάδα, την οποία πάντα ήθελα να κάνω εδώ, με μπρόκολο, και με ντοματίνια. Και με ντοματίνια. Αυτή η συνταγή είναι από την Πούλια. Mm. Έχει μπρόκολο. Επειδή είναι προβρασμένα, δεν χρειάζεται να το βράσετε. Όχι, και σε μπουκετάκια, απλώς το ξεπαγώνουμε. Αν είναι φρέσκο μπρόκολο, το κόβουμε σε ωραία μπουκετάκια, το βράζουμε, αλλά να όχι να το λιώσουμε όπως το τρώμε στην Ελλάδα, στη σαλάτα λιωμένο, να κρατάει. Γιατί θα το ξαναμαγειρέψουμε τώρα. Καλό είναι να είναι αλντέντε. Αν είναι φρέσκο το μπρόκολο, το βάζουμε και το βράζουμε σε σαλατισμένο νερό για μισό λεπτό. Και μισό μετά, λεπτό, εάν μπορούμε και έχουμε πάγο με νερό, για να κρατήσει το χρώμα του, κατευθείαν το βάζουμε στον πάγο. Ωραία. Σκόρδο, πεπεροντσίνο, ντοματίνια. Και φυσικά ζυμαρικά σπαγκέτι. Τα οποία σπαγκέτι. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε τα βράδια. Ναι, μπράβο, γιατί έβρεσε εδώ το νερό. Να τα βάλω όλα. Ναι, ναι. Να φτιάξουμε. Μια μεγάλη γαβάζα. Ότι θα φαγωθεί αυτό δεν το συζητώ, αλλά ξέρετε πρέπει να βάλουμε αλάτι. Ναι, πρέπει να βάλουμε αλάτι στο νερό. Και το μυστικό είναι το πάρα πολύ αλάτι. Εδώ δεν είμαι εγώ υπερβολική. Θα σας το πει και ο Ντεμίταλος.
Βάζεις πολύ αλάτι, στην αρχή δεν χρειάζεται να βάλεις στο τέλος. Μπόλικο νερό και μπόλικο αλάτι. Αυτά είναι τα μυστικά για να βράζουν τα μακαρόνια και δεν χρειάζονται ούτε λάδια ούτε διάφορα που βάζουν εδώ στην Ελλάδα. Όχι. Okay. Λοιπόν, βάζουμε φωτιά. Να κάψει το τηγάνι, θα ρίξουμε ελαιόλαδο. Όχι πάρα πολύ. Και θα βάλουμε δύο σκύλιδες σκόρδο. Ναι, να βάλεις, διότι το ταιριάζει. Είναι απίστευτο το πώς ταιριάζει το μπρόκολο με το σκόρδο και με τα ντοματίνια. Να ρίξω το σκόρδο. Να το βάζουμε στην πρέσα που είναι πολύ εύκολο. Το βγαίνει, κόβει ωραία, ρε. Βγαίνει όπως το θέλεις. Και το θες, έτσι ακριβώς το θες το μακαρονάδα. Παίρνω το μαχαίρι από τη μεριά που δεν κόβει και το ρίχνω. Και θα ρίξουμε και λίγο καυτερή πιπερίτσα. Ο καθένας μπορεί να βάλει όσο θέλει. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν πολύ τα καυτερά, αλλά λέω να βάλω μια ολόκληρη. Ναι. Τώρα εδώ προσέχουμε τη φωτιά μας να είναι χαμηλή, διότι δεν θέλουμε το σκόρδο να κάψει και να γίνει καφέ και να πικρίζει. Όχι. Θέλουμε να κρατήσει αυτή τη ζωντανή μυρωδιά που έχει. Λοιπόν, να ρίξουμε και το πιπερονζίνο. Να ρίξουμε. Το πιπερονζίνο θα βγάλει τα αρώματά του μέσα στο λάδι. Και μου αρέσει και το χρώμα που δίνει. Εν τω μεταξύ, η ποσότητα που έβαλε τώρα ο Μάρκο είναι μια ποσότητα η οποία δεν θα το βγάλει καυτερό πολύ το φαγητό. Όχι, αλλά. Ελαφρώς πικάντικο. Αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε λίγο περισσότερο. Ναι. Θα κόψω γρήγορα το μπρόκολο σε λίγο πιο μικρά κομμάτια. Πριν μας καεί. Κάτσε να ρίχνω εγώ τα μικρά. Το σκόρδο. Γιατί φοβάμαι αυτό το σκόρδο. Πάω να, να ρίξω λίγο τη θερμοκρασία. Η μακαρονάδα έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα. Ναι. Το βάλω να το ρίξουμε όλο το σκόρδο. Το πρόκολο. Όλο, όλο. Είναι και πάρα πολύ απλή, δηλαδή δεν έχει ούτε κρέμα. Τίποτα. Τίποτα. Διότι δεν χρειάζεται το σκόρδο, το μπρόκολο, το ντοματίνι, ελαιόλαδο, τυρί, βούτυρο για άρωμα στο τέλος και είναι μια μακαρονάδα που γίνεται στη στιγμή. Να ρίξουμε και λίγο λάδι ακόμα. Ναι, θέλει. Δεν θέλει πολύ πολύ αυτό τώρα. Όχι, όχι, όχι. Διότι είναι βρασμένο, δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι για να περισσότερο να το μαγειρέψουμε. Θα ρίξουμε και τα ντοματίνια. Ναι. Θα τα κόψω σε 4 κομμάτια. Αυτά είναι τα μικρά τα πομοντόρια. Τα βελανίδια είναι. Τα βελανίδια, ναι. Και τα πομοντόρια είναι λίγο πιο, είναι πιο μεγάλα από αυτά, στο ίδιο σχήμα. Να σημειώσω ότι αυτή η συνταγή είναι της θείας από την Ιταλία, βέβαια από τη Βόρεια Ιταλία. Αλλά. Να τις την αφιερώσω. Να την αφιερώσουμε στη θεία. Και εδώ τώρα είναι και μια ωραία ευκαιρία να δείξουμε πώς γίνεται μια μακαρονάδα με τον ιταλικό τρόπο που για μένα είναι ο καλύτερος. Διότι είναι οι μακαρονάδες που ανακατεύουν πιο ωραία τις σάλτσες με τα μακαρόνια και είναι οι πιο ζωντανές. Και αυτό τις κάνει αληθινές, δηλαδή δεν έχουν πολλή διαδικασία. Όχι. Όλα τα υλικά είναι φρέσκα, ζωντανά με τα αρώματά τους και γίνονται και πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ρίχνουμε και τα ντοματίνια. Τα ντοματίνια θα δώσουν τώρα το ζουμάκι και το χρώμα και τη γλύκα που θέλει αυτή η μακαρονάδα. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα τώρα. Απλά θα πρέπει γενικότερα να είναι ζωντανά, δηλαδή αν τα παραβράσουμε θα γίνουν μια σάλτσα. Δεν θέλουμε να γίνει μια σάλτσα. Εγώ θα βάλω και αλάτι γιατί θέλουμε τώρα όλα αυτά. Εγώ θα βάζα και πιπέρι πέρα από, από το πεπεροντζίνο, είναι άλλο το άρωμα του πιπεριού. Και άλλο το κάψιμο, οπότε τα θέλουμε και τα δύο και τα καψίματα. Να βάλω πιπέρι. Να βάλεις. Ωραία. Μάρκο, να εξηγήσουμε και ποιο είναι το ζητούμενο. Ότι τα ντοματίνια δεν θέλουμε να λιώσουν και να γίνουν σάλτσα. Τα θέλουμε όπως τα βλέπετε τώρα ζωντανά, ίσα-ίσα που έχουν ζεσταθεί λίγο και έχουν μαλακώσει και γίνονται ακόμη πιο γλυκά. Έτσι τώρα, ακριβώς. Τα μακαρόνια, πολύ al dente, δηλαδή. Έτσι τα τρώνε. Ναι, θέλω να πω. Θέλουν ακόμη ένα λεπτάκι. Εμείς όμως θα τα κατεβάσουμε από τη φωτιά. Θα τα φέρουμε εδώ κοντά, στην άλλη κατζαρόλα, στο τηγάνι. Και θα τα ρίξουμε μέσα με το λίγο νεράκι που παρασύρει η κουτάλα, το οποίο το θέλουμε πάρα πολύ. Γιατί αυτό το νεράκι θα δέσει ωραία τη μακαρονάδα και θα την κάνει, θα τη μελώσει. Γιατί έτσι έχει το άμυλο μέσα. Έχει το άμυλο μέσα. Και πάλι δεν θέλουμε κάτι να μαγειρευτεί, θέλουμε κάτι
να κατευθούν ωραία. Ναι, και θέλουν να είναι ζωντανά τα υλικά μας. Ολοζώντανα. Δεν θέλουν να είναι. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται. Ελέγχεις πολύ σωστά την ποσότητα των μακαρονιών με τη σάλτσα. Ακριβώς. Διότι αυτό που κάνουν τα λύκια και δεν κάνουμε εμείς είναι ότι όση σάλτσα τόσο μακαρόνια. Δηλαδή τη θες πλούσια τη έτσι, σάλτσα. Ανακατεμένα όλα μαζί να καταλαβαίνεις όλα τα υλικά. Ωραία. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Είμαστε μια χαρά να κάνω μια γύρα που κάνει η μισή σε. Κάτω όπως νομίζεις. Να ανακατευτούν και ας πέσουν και λίγα έξω. Mm. Όταν τελειώνει η βάρδια Ιταλού σεφ που κάνει μακαρόνια, γύρω-γύρω εδώ. Γίνεται χαμός. Είναι γύρω στις 10 μακαρονάδες υλικά από αυτά που πέφτουν. Το έχεις δει αυτό? Το έχω δει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Mm. Θα βάλουμε λίγο βουτυράκι, να αφού είναι έτοιμα τα ζυμαρικά, και θα δώσει μια ωραία γυαλάδα και ένα ωραίο άρωμα. Και να το ρίξουμε μέσα. Λοιπόν, το σβήνουμε από τη φωτιά. Δεν θέλουμε να βράσει το βούτυρο, απλά θέλουμε να λιώσει μαζί με τα ζυμαρικά και τα λαχανικά μας που έχουμε. Λοιπόν, να κάνω άλλη μια γύρα. Να τρίψω εγώ τυράκι. Ναι, ναι. Να σερβίρω εγώ τα ζυμαρικά. Σου δίνω εγώ το πιάτο. Α, μήπως θα το κάνουμε με φλίδες. Θέλεις, ναι, το κάνουμε με φλίδες. Καλύτερο. Τέλεια. Θα ξεκινήσω να σερβίρω. Ναι. Να βάλω ακόμα ζυμαρικά. Και ναι, να βάλω από πάνω λίγα λαχανικά. Ναι, μπράβο, όχι λίγα, θα τα βάλεις όλα. Ναι. Και πολλά ντοματίνια να πάρει χρώμα και να είναι μπόλικα τα λαχανικά σε σχέση με τη... Και θα βάλουμε και ένα δανέζικο τυρί από πάνω. Αμέ. Και το πάμε αλλού, θα ταξιδέψουμε το πιάτο. Λοιπόν. Κεφαλοτύρι. Κεφαλοτύρι. Και τι θέλει το λεπτό πιπέρι. Πιπεράκι από πάνω φρέσκο. Να. Και είναι έτοιμο. Και μετά να πάτε και μου παραγγέλνετε έτοιμο φαγητά που κάνουν 3/4 να έρθουν στο σπίτι σας. Αυτό γίνεται μέσα σε 20 λεπτά. Δηλαδή να, όλη η διαδικασία είναι να βρέσει τα μακαρόνια. Ναι. Για τη συνταγή σπαγκέτι με πρόκολο θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια σπαγκέτι νούμερο 6, ένα μπρόκολο, 3 σκελίδες σκόρδο, μία πιπεριά τσίλι, 200 γραμμάρια ντοματίνια, μία κουταλιά της σούπας βούτυρο, 200 γραμμάρια δανέζικο κεφαλοτήρι, 4 με 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Κοιτάξτε τι ωραία που στέκεται το σωστό αλντέντε. Τέλειο είναι. Είναι πολύ ελαφρύ. Και καυτερό. Τώρα ελαφρύ και καυτερό. Να σου πω κάτι, σωστά το είπες, διότι το καυτερό βοηθάει και το φαγητό γίνεται πιο εύπεπτο. Αντίθετα από ό,τι πιστεύουν. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Γιατί είναι μόνο λαχανικά. Και τα μακαρόνια είναι πάρα πολύ ελαφριά γεύση του, υπέροχη, με πολύ σαφή και ευκρινή αρώματα. Εγώ θα τρώω, δεν θα μιλάω. Α. Υπέροχο. Για τη συνταγή σπαγκέτι με μπρόκολο. Βράζουμε τα ζυμαρικά για περίπου 4 με 5 λεπτά σε αλατισμένο νερό. Σοτάρουμε σε ελαιόλαδο το σκόρδο, το πεπεροντσίνο, το μπρόκολο. Προσθέτουμε ελαιόλαδο, τα ντοματίνια, αλάτι και πιπέρι. Ρίχνουμε τα ζυμαρικά στη σάλτσα, προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε τα σπαγκέτι με μπρόκολο, προσθέτουμε το κεφαλοτήρι και πιπέρι. Λοιπόν, θα πάμε Μεξικό τώρα, γιατί νομίζω ότι φλερτάρεις αρκετά τελευταία. Ναι. Κάτι ετοιμάζεις σε ένα μαγαζί όπου όλα θα είναι τορτίγες γεμιστές με διάφορα πράγματα. Και για πρώτη φορά οι τορτίγες θα φτιάχνονται και δεν θα αγοράζονται έτοιμες, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Έτσι, άλλη ζωντάνια όταν το φτιάχνεις μόνος σου.
Και επίσης πάρα πολύ πιο υγιεινό. Η αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερα να φτιάξεις την τορτίγια μόνος. Όπως ανοίγεις και κάνεις πίτα, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Και δεν είναι δύσκολο, είναι σαν την κρέπα. Όχι. Είναι η μεξικάνικη κρέπα. Απλώς οι μεξικάνοι το κάνουν με καλαμποκί σιό αλεύρι και το ψήνουν και σε κάτι φοβερούς φούρνους από πυλό που το κολλάνε πάνω και γίνεται εντάξει. Υπέροχο, βέβαια, εντάξει, αυτό δεν μπορούσα να το έχεις εδώ. Κάτι τέτοιο κάνουν και οι δίνουν το ταντούρι. Μπράβο, ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά εμείς θα το κάνουμε λίγο τη πόλη τώρα, τουλάχιστον θα το κάνουμε μόνοι μας. Έτσι. Για να κάνουμε τη ζύμη. Τι θα κάνουμε, θα κάνουμε τη ζύμη. Θα χρησιμοποιήσουμε αλεύρι. Εσύ δεν βάζεις καλαμποκίσιο, βάζεις κανονικό. Όχι. Για όλες τις χρήσεις. Βάζω για όλες τις χρήσεις αλεύρι. Baking powder. Το αλάτι. Και λίγο βούτυρο. Το βούτυρο το βάζεις σε θερμοκρασία δωματίου. Ναι, ναι. Δίνει μια ωραία ελαστικότητα στο ζυμάρι. Εγώ θα ζεστάνω το αντικολλητικό εδώ πέρα, το κεραμικό μου σκεύος, το οποίο είναι ιδανικό για να ψήσεις τορτίγες ή κρέπες, γιατί γλιστράει καταπληκτικά και δεν καίγονται. Σε αυτό το τηγανάκι θα φτιάξουμε τη σάλτσα. Α, εδώ θα φτιάξουμε τη σάλτσα. Στο άλλο θα τις ψήσουμε. Ναι, γιατί θα πρέπει πρώτα να ξεκουραστεί το ζυμάρι. Α, μάλιστα. Και μετά θα ψήσουμε τις τορτίγες. Και αρχίζω να ανακατεύω με τα χέρια. Σιγά σιγά θα ρίξω και το νερό. Το νερό το θέλουμε κανονικό. Ναι, δεν είναι θερμοκρασία δωματίου. Χλιαρό, ας πούμε, όπως τις πίτες. Όχι, θερμοκρασία δωματίου. Θέλουμε ένα μαλακό ζυμάρι. Ναι. Αλλά πρώτα ανακατεύουμε το βούτυρο με τα αλεύρι να ομογενοποιηθεί και μετά ρίχνουμε το νερό. Μπορείς αν θέλεις σιγά σιγά, έχει λιώσει το βούτυρο γιατί είναι μαλακό πολύ. Περίπου στα 300 γραμμάρια αλεύρι θα ρίξουμε γύρω στα 200 ml νερό. Το πιο βοηθητικό για μας είναι να δούμε τι υφή θες να έχει και μόνοι μας θα κανονίσουμε πόσο νερό θα βάλουμε. Τώρα αν θες να βάλεις λίγο αλεύρι παραπάνω, αν χρειάζεται να βάλεις θα το καταλάβεις. Δηλαδή τώρα εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή ότι κολλάει αρκετά. Το ζυμάρι σου χρειαστεί να βάλουμε λίγο αλεύρι. Αλλά έχεις ατυχώματα ήδη αλεύρι. Έχει και ζύμωσα το πρώτα. Οπότε δεν θα χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί να βάλουμε σίγουρα άλλο νερό. Νερό δεν θέλει καθόλου. Εγώ θα λερώσω όλα μου τα χέρια. Το είπες λες και εσύ χταπόδεις. Ναι. Ωραία, μια χαρά σου γίνεται. Λοιπόν, το ζυμάρι είναι έτοιμο. Θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί γύρω στα 20 λεπτά και μετά θα το κόψουμε. Αχ, τι ωραία, το νιώθω ότι είναι πολύ ελαφρύ. Είναι αρκετά μαλακό και μαλακό ζυμαράκι, ναι. Θα το κόψουμε και θα το ανοίξουμε να κάνουμε τις τορτίγες. Ωραία. Περιμέναμε 20 λεπτά, ξεκουράστηκε. Ναι. Και τώρα θα ανοίξουμε τις τορτίγες και θα τις ψήσουμε στο τηγάνι. Εντάξει, ανάλογα το τι μέγεθος θέλει ο καθένας. Ναι. Ας κάνουμε λοιπόν, ας κόψουμε αυτό το ζυμάρι στη μέση. Νομίζω ότι αυτό το μέγεθος είναι το ιδανικό. Ναι. Γιατί το ελέγχεις και καλύτερα στο ψήσιμο όταν δεν είσαι ειδικός. Και χωρίς αλεύρι θα αρχίσουμε να ρολάρουμε. Κανονικά θα πρέπει να βγει πάρα πολύ λεπτό, δηλαδή τσιγαρόχαρτο που λένε. Και φαντάζομαι ότι μετά το ψήσιμο είναι ένα λεπτό. Το ψήσιμο είναι τσακ μπαμ. Μια πλευρά, μια από τη μια πλευρά, μια από την άλλη. Να ζεστάνω δηλαδή εγώ το τηγάνι. Ναι. Εντάξει, ξέρουμε ότι η σπιτική τορτίγια είναι ανομοιόμορφο το σχήμα, έτσι. Όχι, το κάνουμε επίτηδες για, ναι. για να πείσουμε τους πάντες ότι είναι σπιτική. Κοιτάξτε τι άσχημο σχήμα έχει. Εντάξει, τώρα αν θες να την κάνεις λίγο πιο όμορφη, επειδή με ένα μαχαιράκι... Βάζεις ένα πιάτο την κόβεις, και την κόβεις γύρω-γύρω και γίνεται όλο στρόγγυλη. Αυτό είναι όπως το βλέπω εγώ γύρω στο μισό εκατοστό πάχος, κάπως έτσι, ναι, το θες. Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Αν θέλουμε, μπορούμε να τη λαδώσουμε λίγο. Να ρίξω λίγο λάδι στο τηγάνι. Ναι, πολύ λιγάκι. Ένα κουταλάκι, ας πούμε, αυτό. Αυτό. Ωραία. Και θα ρίξουμε την τορτίγια για να γίνει. Εντάξει, θέλει γύρω στα 2 λεπτά. Η κάθε πλευρά. Ναι. Και μετά θα αρχίσει να φουσκώνει. Θα κάνουμε και άλλη μία. Α, κάνε άλλη μία. Γιατί μπορεί να μας αποτύχει αυτή. Λες. Μέχρι να ψήσω αυτό, δεν ξέρω. Κάνε άλλη μία να την έχουμε καβάντζα.
Και βλέπετε ότι είναι πολύ εύκολο να ψηθεί, διότι αυτή, όσο ψήνεται και στερεοποιείται από κάτω, γυρνάει πάρα πολύ εύκολα. Όπως το βλέπω εγώ από το σύστημα. Εγώ θα τη γυρίσω. Να, κοίτα τι ωραία. Στην ουσία είναι ένα flatbread. Ναι, flatbread. Θα τη ξαναβάλουμε ακόμη, αλλά ήθελα να τσεκάρω, ρε Μάρκο, να δω αν γυρνάει εύκολα. Γύρισε. Ναι, αμέσως το λεπτό. Μέχρι να την ψήσω εγώ αυτή, άρχισες να κάνεις τη σάλτσα. Ωραία. Τι θα χρειαστούμε για τη σάλτσα? Κρεμμύδι, πιπεριά, ψητό χοιρινό, το οποίο είναι με κρούστα μυρωδικών. Θα περάσω το χοιρινό πρώτα από το τηγάνι και μετά θα τσιγαρίσω το κρεμμύδι με την πιπεριά, έτσι ώστε να έχουμε βγάλει και τα αρώματα από το χοιρινό. Ωραία, πολύ ωραία. Θα κόψω δύο φέτες. Ωραία, νομίζω ότι αυτή είναι έτοιμη. Ωραία, μπορώ να βάλω. Την αφήνω στην άκρη και βάζω το τηγάνι για τη σάλτσα. Αυτό τώρα είναι από χοιρινό, το οποίο είναι και καπνιστό και ψητό. Αυτό τρώγεται και έτσι. Είναι κρέας, πραγματικά. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν το περάσεις λίγο από τη φωτιά, γίνεται σαν κρέας μαγειρεμένο. Εγώ θα το βάλω με λίγο ελαιόλαδο. Mm. Και αφού το τσιγαρίσω λιγάκι, θα το αποσύρω, γιατί δεν θέλω να βράσει με στη σάλτσα, για να βγάλει το αρώμα του. Ναι. Θα το σερβίρω δηλαδή στο τέλος, ναι, από πάνω. Λοιπόν, το ρίχνουμε στο τηγάνι. Και τσιγαρίζουμε. Παράλληλα κόβω εγώ τα λαχανικά, ναι, μου. Αυτό δεν θέλει πολύ. Θέλει ένα λεπτό τώρα, πολύ σε λίγο, δυνατή φωτιά. Ίσα-ίσα να μαλακώσει. Ίσα-ίσα. Το αισθάνεστε και με τη μύτη. Αρχίζει και βγάζει αυτό το αρώματά του. Να το. Τώρα μου έρχονται όλα τα βότανα της ελληνικής γης. Έτοιμο. Έτοιμο είναι? Ναι. Τέλεια. Εγώ θα φάω και λίγο. Ναι, και εγώ σκόπο να το κάνω αυτό. Τι, να καθαρίσω τον μπάγκο, κατάλαβε. Λοιπόν, και τώρα θα βάλω το κρεμμυδάκι. Ναι. Να βάλουμε επιπλέον λάδι, όχι. Θες? Μπορούμε να βάλουμε λίγο λάδι. Αν θέλουμε πάρα πολλά λάδια, μπορούμε να βάλουμε λίγο νερό. Ποιο νόστιμο είναι το λάδι? Ναι, εννοείται. Και θα βάλω και λίγη πιπεριά. Ψιλοκομμένα και τα δύο. Είχαμε, δεν είχαμε. Πάλι ωραία χρώματα βάλαμε. Είδες. Αμέ. Μα και το Μεξικό τώρα, το οποίο τιμάμε αυτή τη στιγμή, είναι μια χώρα μόνο χρώμα. Έτσι. Δεν υπάρχει. Μόνο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε φρέσκια ντομάτα. Χρησιμοποιώ πάντα φρέσκια ντομάτα όταν είναι να κάνω κάποια σάλτσα. Ναι. Με το που τσιγαριστούν τα κρεμμύδια και οι πιπεριές, θα ρίξουμε την ντομάτα και θα τα αφήσουμε να σιγοβράσει. Ναι. Ωραία, αυτό εντάξει, έχει ισοτεθεί. Θα ρίξουμε τη σάλτσα. Εδώ κατεβάζουμε και τη φωτιά πάντα, γιατί θέλουμε να σιγοβράσει. Έτσι ακριβώς. Και δεν θέλουμε να καεί η ντομάτα και να ξεραθεί, να μην έχει λιμάκια. Και φυσικά αλάτι. Και πιπέρι. Πιπέρι. Και αν θέλουμε και λίγο ζάχαρη για την ντομάτα. Οι Μεξικάνοι θα βάζαν και ένα τσίλι μέσα, είμαι σίγουρη. Θες να βάλουμε ένα τσίλι μέσα? Εντάξει, άστο, το κάνουμε πιο... Θα τη βάλεις αυτή τη συνταγή στο μαγαζί ή όχι? Αυτή η συνταγή θα είναι τις Κυριακές. Αυτό σκεφτόμουν, ότι αυτό μου κάνει μπραντς. Αυτό σου κάνει μπραντς κυριακάτικο. Είναι ένα ολοκληρωμένο breakfast. Ναι, μου σκοβολάει. Και θα είναι με τη χειροποίητη τορτίγια και τα αυγά. Απίστευτο, θα είμαστε εκεί. Και είναι και, εγώ το βρίσκω και πολύ αντρικό φαγητό. Δηλαδή αυτό μου κάνει ένα πιάτο. Μπορεί να το ετοιμάσει ένας άντρας για τους φίλους του, ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί. Και να δω ένα αγώνα. Να δω τον αγώνα, ας πούμε. Ναι. Αυτό θέλει γύρω στα 20 λεπτά, ας πούμε, τώρα. Όταν είναι φρέσκια η ντομάτα, ναι, για να γλυκύνει. Και να φύγουν τα πολλά τα υγρά και ναι, να μείνει η ντομάτα. Αυτό, και κυρίως σε χαμηλή φωτιά. Ωραία, η σαλτσούλα είναι έτοιμη.
Έγινε κατακόκκινη, μας χοβολάει. Έχει δέσει. Ναι. Και τι θα κάνουμε τώρα. Τι? Θα ρίξουμε λίγο κύμινο, λίγο ταμπάσκο και λίγο lime. Με ταμπάσκο ή μεξικάνη. Ναι. Πολύ. Και όλα τα τσίλι γενικότερα. Έτσι. Και πολύ με το lime. Αλλά πολύ. Αν μυρίσεις το lime εκεί, θα λιποθυμήσεις. Είναι διαφορετικό. Είναι απίστευτο. Εδώ τη φωτιά την έχω στο πιο χαμηλό που υπάρχει. Ναι. Και τώρα θα ρίξεις μέσα τα αυγά. Δύο αυγά. Ναι. Δύο. Φαντάσου τώρα το αυγουλάκι αυτό που θα ψηθεί μέσα σε αυτήν την υπέροχη σάλτσα και μετά θα σπάσει όλο μέσα στην τορτίγια. Αυτό θα σου πω. Φαντασία. Ναι. Εγώ λέω να βάλουμε άλλο ένα αυγουλάκι. Βάλε. Δεν σκέφτομαι κάτι καλύτερο από αυτό. Τώρα, αν μας πάσει ένα αυγό μέσα, δεν πειράζει. Κάποιοι τα θέλουν πολύ ψημένα τα αυγά, κάποιοι όχι. Ωραία. Καπακώνουμε. Και τα αφήνουμε να ψηθούν στον ατμό. Να ψηθούν στον ατμό. Θέλουμε να ψηθεί το ασπράδι και ο κρόκος να μείνει άθικτος. Έτσι ώστε να μπορέσεις μετά με την τορτίγια να βουτήξεις. Στην καρδιά του αυγού. Θα κόψουμε το αβοκάντο. Α, θα βάλεις και αβοκάντο. Από πάνω. Θα μου βάλουμε λίγες φέτες, λες. Ναι, εννοείται. Εγώ, τι με αναρωτάς, πεθαίνει για αβοκάντο. Πώς πάνε τα αυγά εκεί. Τα αυγά είναι τύπου έτοιμα. Κάτσε να βάλω και λίγο αλατάκι πάνω στον κρόκο. Δηλαδή, είναι έτοιμα. Ωραία, σβήνουμε τη φωτιά. Το οποίο το λες και μεξικάνικη στραπατσάδα αυτό. Ακριβώς. Ωραία. Το βάζω στην άκρη. Κόβω λίγο κόλιανδρο. Έχει μοσχό. Σταμάτα, θα τρελαθώ. Έχει όλα όσα με τρελαίνουν. Εντάξει, είναι πολύ ιδιαίτερο και ο κόλιανδρος όπως ξέρουμε. Γιατί είναι μερικοί που τον αγαπούν, μερικοί που δεν τον αγαπούν. Λοιπόν. Αυτοί που δεν τον αγαπούν θα βάλουμε εντανό. Ρίχνουμε το ψητό χοιρινό. Τώρα δεν είναι αντρικό φαγητό. Πώς δεν είναι, είναι. Θα ρίξουμε το αβοκάντο. Κόλιανδρο, φρέσκο. Τι λες τώρα. Δεν θα βάλουμε sour cream που βάζουν συνήθως, θα βάλουμε λίγο τυρί κρέμα. Ναι. Και είναι μια χώρα που δεν τη φαντάζεσαι να σου έχει sour cream. Όχι. Και όμως τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ στο Μεξικό. Αυτό δε το τυρί κρέμα είναι ένα τυρί το οποίο είναι λίγο αλμυρούτσικο και πάει πάρα πολύ. Έτσι. Με τέτοια, με αλμυρές γεύσεις. Εγώ θα βάλω και λίγο πιπέρι πάνω στο τυρί κρέμα για να κάνει χρώμα. Χρώμα. Το πιπέρι πάει παντού έτσι κι αλλιώς. Και βουτάς το τριγωνάκι μέσα στο αυγό τώρα. Έτσι. Σκότωσέ με. Αυτό το βάζεις δίπλα, έτσι. Αυτό το βάζω εδώ. Wow. Και είμαστε και έτοιμοι. Και να εισπιστική τορτίγια. Για τις μεξικάνικες τορτίγες με αυγά και ψητό χοιρινό με μυρωδικά θα χρειαστείτε. Για τις τορτίγες, 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 τρίτο από ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, 100 γραμμάρια βούτυρο, 200 με 250 ml χλιαρό νερό και αλάτι. Για τα χωριάτικα αυγά, huevos rancheros, 2 φέτες ψητό χοιρινό με μυρωδικά, 2 αυγά, 2 ντομάτες, μισό κρεμμύδι, 1 πιπεριά πράσινη, μισό αβοκάντο, 1 τέταρτο από ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο, 4 σταγόνες ταμπάσκο, μισό λάιμ, 1 κουταλιά της σούπας φρέσκο τυρί κρέμα, 10 κλωναράκια φρέσκο κόλιανδρο, 1 σφινάκι ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, επιμένω ότι είναι το απόλυτο αντρικό φαγητό. Αυτό που θα κάνεις για τους φίλους όταν θα τους καλέσεις σπίτι για διάφορους προσωπικούς σας λόγους. Δεν ξέρω, γιατί άλλο μαζεύονται οι άντρες εκτός από το ποδόσφαιρο. Για τα πολιτικά. Να μιλήσουν κομμενικά αποκλείεται. Ξέρεις, τα λένε και παντού. Ναι, βγαίνουν για μπύρες έξω.
Εσύ πιστεύω ότι χρειάζεται χεπιρούν για αυτό εδώ πέρα. Όχι, δεν το πιστεύω καθόλου. Είναι γλυκό, είναι spice, είναι ξινό. Είναι απ' όλα. Να σου πω. Για πες. Έχει τη γεύση της τραπατσάδας που κάνω. Είναι γλυκό. Και ταυτόχρονα είναι τσαχπίνικο με τα κείμενα και αυτά που έβαλες. Το χοιρινό είναι θεϊκό. Γιατί σου κάνει και ένα πλήρες πιάτο. Έχει τα αρώματα των βοτάνων. Σου δίνει και το κρέας που λείπει. Έχει το αυγό το οποίο ειλικρινά δεν παίζεται. Το κόλλητο δεν υπάρχει. Και το αβοκάντο είναι ο παράδεισος. Και επίσης η σπιτική τορτίγια δεν έχει καμία σχέση με την έτοιμη. Καμία. Καμία. Είναι ένα... αφράτη, νόστιμη, έχει γεύση. Και έχουμε ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Έχουμε άμυλο, έχουμε πρωτεΐνη. Λαχανικό. Λαχανικά. Γεύση. Κυρίως γεύση. Και είναι και εκρηκτική γεύση. Γιατί και τον κόλιανδρο μέσα έχει το κείμενο. Είναι το, ρε παιδί μου, είναι γεύση για μερακλίδες. Το έχει όλα. Και ταυτόχρονα έχει και μια φινέτσα. Ξέρεις, είναι καναβάρι φαγητό έτσι. Εκεί σε να το φτιάχνεις για τους φίλους ή για τις φίλες όμως. Εγώ το έκανα για τον εαυτό μου. Δεν το μοιράζομαι αυτό με κανέναν. Αυτό πρέπει να το βάλεις κάτω μπροστά στην τηλεόραση μαζί και με το τηγανάκι. Ναι. Με μπύρα. Με μια... Δεν με νοιάζει. Με μπύρα, ναι. Και τεκίλα. Με μια κίτρινη τεκίλα. Αν έχω. Είναι τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Υπέροχο πιάτο. Ταξιδιωτικό. Έτσι. Για τις τορτίγες. Βάζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, το baking powder, το αλάτι, το βούτυρο. Ανακατεύουμε και προσθέτουμε το νερό. Ζυμώνουμε και αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 20 λεπτά. Κόβουμε σε μπαλάκια το ζυμάρι και ανοίγουμε λεπτά στρογγυλά φύλλα. Ψήνουμε την τορτίγια στο τηγάνι και από τις δύο πλευρές μέχρι να ροδίσει. Για τη σάλτσα. Σοτάρουμε σε ελαιόλαδο το ψητό χοιρινό με μυρωδικά. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, ελαιόλαδο και την πιπεριά. Βάζουμε την τριμμένη ντομάτα, αλάτι, πιπέρι και αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει μέχρι να δέσει. Ρίχνουμε το κείμενο, το ταμπάσκο, το λάιμ και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τα αυγά και κλείνουμε το καπάκι μέχρι να ψηθούν. Στο τέλος βάζουμε το ψητό χοιρινό με μυρωδικά, το αβοκάντο, τον κόλιανδρο και το τυρί κρέμα. Για να εξοικονομήσουμε χώρο, χρόνο, άρα και ενέργεια για το πλύσιμο των πιάτων, η νέα τεχνολογία δίνει τη λύση με ένα εξελιγμένο σύστημα καθαρισμού που επιτρέπει τον κάθετο καθαρισμό μεγαλύτερων σκευών. Η πίεση των εκτοξευτήρων νερού ρυθμίζεται ανάλογα με το επίπεδο βρωμιάς και διοχετεύεται στο σωστό σημείο. Έτσι, πετυχαίνουμε άψογο αποτέλεσμα, χωρίς να χρειάζεται να ξεπλένουμε τα πιάτα και τα σκεύη πριν τα βάλουμε στο πλυντήριο. Και αφού φάγαμε τα ωραία μας αυγά στο Μεξικό, παίρνουμε την επόμενη πτήση και πάμε Βενεζουέλα για γλυκό. Έτσι. Στη Βενεζουέλα που πήγες, είχες χρόνο να καθίσεις με τους ανθρώπους, να μαγειρέψεις, να σου δείξουν. Είχα χρόνο. Να σας πω λίγο για τη Βενεζουέλα. Είναι λίγο επικίνδυνη σαν χώρα. Ναι. Από τις πιο επικίνδυνες. Βέβαια, εγώ έμενα στην ελληνική κοινότητα της Βενεζουέλας που είναι πήγες αρκετά μεγάλη. Σε αγκαλιά, εσύ. Έτσι. Ασφαλή. Και κάποια στιγμή πήγα προς Καραϊβική, οπότε είχα και λίγο χρόνο. Εκεί φαντάζομαι ότι θα είναι πιο ήμερα τα πράγματα. Ναι, και είχα και το χρόνο για να δοκιμάσω και να δω πολλά και πράγματα. Κοίτα, πάντως, αυτό δεν το πιστεύω το θέμα με τις επικίνδυνες χώρες. Δηλαδή, όλες οι επικίνδυνες χώρες έχουν και πολύ ασφαλή μέρη. Δηλαδή, αποφεύγεις το επικίνδυνο και πας, δεν τις αποκλείουμε. Αυτό θέλω να σου πω. Απλά δεν πρέπει να προκαλείς. Αυτό είναι το θέμα. Εννοείται, πουθενά. Τι είναι αυτό το γλυκό λοιπόν, τώρα αυτό, που μας έφερες αυτό από εκεί. Είναι, λέγεται κεσίγιο, που στα ισπανικά σημαίνει τυρί, αλλά εμείς θα το πούμε κρέμ καραμελέ, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο. Θα βάλουμε αυγά, ζαχαρούχο γάλα, γάλα, κρέμα γάλακτος, λίγο ρούμι και βανίλια. Διότι καραϊβική χωρίς ρούμι. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Θα κάνουμε μία καραμέλα. Οπότε θα πάρουμε τη ζάχαρη. Εδώ έχουμε κάψει το τηγάνι μας. Λίγο. Σιγά σιγά ρίχνω τη ζάχαρη και αρχίζω να ανακατεύω. Το μυστικό είναι να μην σου μαυρίσει ζάχαρη. Γιατί αν σου μαυρίσει ζάχαρη. Καίγεται. Μετά πικρίζει και είναι πολύ άσχημο. Αυτό τώρα είναι σε μέτρια φωτιά, το κάνουμε. Αυτό είναι σε χαμηλή φωτιά, ναι. Σε χαμηλή. Μέτρια προς χαμηλή. Κοίτα να δεις αυτό το μαγικό με την καραμέλα που γίνεται υγρή ζάχαρη. Πάντα με μαγεύει αυτό το πράγμα. Χωρίς να βάλεις τίποτα μέσα. Ούτε νερό, ούτε τίποτα. Τίποτα.
Έχει αρχίσει δηλαδή ήδη και παίρνει αυτό το ωραίο το χρώμα, το ξανθό. Πάντως με αυτόν τον τρόπο που κάνεις, ελέγχεται πάρα πολύ ωραία το χρώμα, δηλαδή ναι. Καταλαβαίνεις τι κάνεις και βαδίζεις τα σίγουρα. Αυτή την καραμέλα... Δεν σου καίγεται δηλαδή να αρπάξει. Όχι, όχι, γιατί βάζει σιγά σιγά γι' αυτό και την ανακατεύεις. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Επίσης να ξέρετε, το γλυκό δεν έχει καθόλου ζάχαρη, έχει το ζαχαρούχο γάλα. Όλη η ζάχαρη είναι στην καραμέλα. Στο ζαχαρούχο και στην καραμέλα, η οποία είναι υπέροχη. Λοιπόν, παίρνει το τηγάνι, αδειάζουμε την καραμέλα. Υπέροχη έγινε. Στη φόρμα. Και αυτό που κάνουμε... Την κουνάμε να πάει παντού. Να πάει παντού και στα τυχώματα. Ναι. Δηλαδή γύρω-γύρω. Τέλεια. Αφήνουμε να κρυώσει η καραμέλα. Και ο καλύτερος τρόπος για να καθαρίσουμε το τηγάνι την καραμέλα είναι να βάλουμε νερό και να το αφήσουμε να βράσει. Όχι, να τη φάμε. Και να τη φάμε. Ναι. Θα ξεκινήσουμε σπάζοντας τα αυγά. Θα βάλουμε 5 αυγά. Ωραία, τώρα τη σπάς τα αυγά. Θα τα χτυπήσω. Για να γίνει κρέμα. Να γίνει κρέμα. Την κρέμα δεν την ψήνεις, θα ψηθείς στο φούρνο. Θα ψηθείς στο φούρνο. Α, τι ωραία. Σε παίρνει Μαρή. Ναι. Διότι στη γαλλική κρέμ καραμελέ την ψήνεις την κρέμα, την οπότε είναι μετά. Πιο δύσκολη η διαδικασία. Θα ρίξουμε λίγη βανίλια. Θα ρίξουμε το ζαχαρούχο. Όπω τέλειο. Δεν πάει τίποτα χαμένο όπως βλέπεις. Το σπινάκι. Άμα θες πίνεις και λίγο πιο πριν. Το ρούμε, άσε λίγο. Στη γεια σου. Δεν θα μιζω, θα πέσει πολύ. Ναι. Μύρισε το ρούμι και η βανίλια, υπέροχο. Θα ρίξουμε την κρέμα γάλακτος. Το έχουμε κάνει, το έχω λερώσει λιγάκι, έτσι είμαστε εμείς σεφ να κάνουμε. Μια χαρά. Και το γάλα. Ανακατεύουμε. Και ρίχνουμε το μείγμα στην καραμέλα, στη φόρμα. Πανεύκολο. Ακούς το κράκ. Ακούω το κράκ. Είναι έτοιμη για φούρνο. Βάζουμε σε ένα ταψί νερό να καλύπτει τα 3/4 της φόρμας. Διότι θα το ψήσουμε σε μπεν μαρί στο φούρνο. Θα ψήσουμε σε μπεν μαρί στους 175 για μία ώρα περίπου. Ή, εν πάση περιπτώσει, για να το ελέγξετε και στο δικό σας φούρνο, μέχρι να σταροποιηθεί η κρέμα. Έλα, το βάζουμε στο φούρνο. Ακριβώς. Εκείνη δεν είναι σαν αποστολές. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Μία ώρα στους 175 περίπου. Σε χαμηλή φωτιά στους 175. Για τη βενεζολάνικη κρέμ καραμελέ θα χρειαστείτε: για την καραμέλα 200 γραμμάρια ζάχαρη και 2 κουταλιές της σούπας νερό. Για την κρέμα 5 αυγά, 320 γραμμάρια ζαχαρούχο γάλα, 160 ml γάλα φρέσκο, 160 ml κρέμα γάλακτος, ένα σφινάκι μαύρο ρούμι και μισό λοβό βανίλιας. Και είμαστε έτοιμοι τώρα, την έχουμε βάλει εδώ στο ψυγείο, αφού τη βγάλαμε. Μια ώρα στο ψυγείο. Ναι, τη βγάζουμε από το φούρνο που την αφήνουμε μια ώρα και την αφήνουμε και άλλη μια ώρα στο ψυγείο και έρχεται αυτή και κρυώνει και σταθεροποιείται. Ακριβώς. Εντελώς. Ναι. Και τώρα την ξεφορμάρουμε. Ξεφορμάρουμε ένα μαχαιράκι γύρω-γύρω. Θα κάνουμε το upside down, το γνωστό. Με το ένα, δύο, τρία, έλα. Κάνουμε και το σταυρό μας. Κάνουμε και το σταυρό μας, εννοείται. Βγήκε. Και βγήκε. Υπέροχα. Εν τω μεταξύ, όλα τα γλυκά που ξέρω από τη Λατινική Αμερική, όλα είναι με ζαχαρούχο γάλα. Έτσι. Το οποίο, όπου και το βάλεις, διευκολύνει τη συνταγή. Λοιπόν, θα κόψουμε ένα ωραίο κομμάτι.
Είναι λίγο σαν κρέμ καραμελέ κρέπα. Ή ανάμεσα σε αυτό και στο φλάν το γαλλικό. Μάλλον πιο κοντά είναι στο φλάν. Είναι πιο κοντά νομίζω. Στο φλάν. Ωραία, τέλεια. Και αυτή η ωραία καραμελίτσα που κολλάει στο ταψί, την παίρνει κι αυτή. Και την τρώει. Ρίχνει από πάνω μετά. Θα βάλουμε και λίγο δυόσμο. Α, του δίνει και ένα χρώμα. Και ένα χρωματάκι. Ή μπορεί, α πούμε, για να το κάνει ακόμη πιο από εκεί, να βάλει λίγο ανανά καραμελωμένο από πάνω. Ναι. Και είναι έτοιμη. Για την κρέμα καραμελέ, λιώνουμε τη ζάχαρη και την ανακατεύουμε μέχρι να γίνει καραμέλα. Ρίχνουμε την καραμέλα στη φόρμα, ανακινούμε να καλύψει τα τυχώματα της φόρμας και την αφήνουμε να κρυώσει. Χτυπάμε τα αυγά, προσθέτουμε τη βανίλια, το ζαχαρούχο γάλα, το ρούμι, την κρέμα γάλακτος και το γάλα. Ανακατεύουμε και ρίχνουμε το μείγμα στη φόρμα. Βάζουμε σε ένα ταψί νερό τόσο όσο να καλύπτει τα 3 τέταρτα της φόρμας και ψήνουμε την κρέμ καραμελέ στους 175 βαθμούς για μία ώρα. Τη βάζουμε για μία ώρα στο ψυγείο να κρυώσει και σερβίρουμε. Θα δοκιμάσουμε από εδώ. Εννοείται, γιατί εδώ έχει πιο πολλές καραμελίτσες. Κοίτα τι ωραία η βανίλια. Αυτό να το έχεις στο ψυγείο το βράδυ και να σηκώνεσαι. Σταμάτα τώρα. Και όμως, η γεύση της είναι κρέμ καραμελέ. Είναι μια βενεζολάνικη κρέμ καραμελέ, λοιπόν. Ναι, αλλά είναι η ωραιότερη κρέμ καραμελέ που έχετε φάει ποτέ σας. Έτσι. Γιατί είναι το άρωμα της βανίλιας, είναι απίστευτο. Δεν καταλαβαίνεις το ζαχαρούχο καθόλου. Είναι ακριβώς σαν μια τέλεια κρέμ καραμελέ. Η καραμέλα είναι απλά συγκλονιστική εντωμεταξύ. Είναι η τέλεια γαλλική καραμέλα αυτή. Μπορώ να το πάρω μαζί μου πριν φύγω. Αυτό το τρως όλο το γλυκό. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ και μια έκρηξη από αρώματα. Ένα τσάι. Γλυκό. Δεν υπάρχει. Το απόγευμα. Ναι. Γιατί μετά από φαγητό. Και πριν το μετά φαγητό. Από όλα τα φαγητά. Και πριν το φαγητό πριν και μετά το φαγητό. Επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο να ξυπνήσεις το πρωί και να το βγάλεις στο ψυγείο για να το φας. Και μετά είναι πολύ ωραίο. Να το πας και δώρο. Αυτό επίσης. Και αυτό το λέμε τώρα εδώ και μου άρεσε που το θυμηθήκες, ότι τα πιο ωραία δώρα πια, αντί να αγοράσεις κάτι έτοιμο, είναι να φτιάξεις ένα γλυκό και να το πας δώρο. Ναι. Και αυτό είναι ένα γλυκό που θα το λατρέψουν οι πάντες. Γι' αυτό και εγώ θα το πάρω μετά αυτό και θα το πάω δώρο. Θα το πας δώρο στον εαυτό σου. Ναι. Στο σπίτι. Πριν το σε ευχαριστούμε, Μάρκο. Ελπίζω να κάνεις όλο και περισσότερα ταξίδια. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να γίνεσαι όλο και πιο εξωτικός και να ταξιδέψεις μαζί με σένα και το blog σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό σας απόγευμα. Φιλάκια. Αύριο στο Σεφ στον αέρα, η Ελένη και ο Αλέξανδρος Παπανδρέου φιλοξενούν τον ζαχαροπλάστη Σοφοκλή Ρουμελιώτη από τη Μυτέα. Δείτε όλα τα μυστικά για το σπιτικό Σαραγλή. Τα αποκάλυψε όλα, γυμνή η αλήθεια του Σαραγλή. Το πιο αγνό αλλά πλούσιο προφιτερόλ. Σοφοκλή. Πότε είπαμε ότι ανοίγει μαγαζί στην Αθήνα. Όχι, αυτό με ρωτάνε. Και μια εύκολη σοκολατένια πανακότα από τον Αλέξανδρο. Αύριο πάω να φτιάξω πανακότα σοκολάτα. Μερίδε. Η παγίρισα έχει δυνάμει, φαντασία, μια πρέζα πίστη και μια καλή δόση βούτυρο Λούρπακ. Ναι, αυτή είναι η μαγίρισα. Εδώ, με τι κατσαρόλε και τα τηγάνια τη και ελαφρώ τομωμένα μαχαίρια.